Άντε καλέ, πού είναι η νύφη, θα τη δούμε σήμερα. Τώρα, τελειώνουμε το μαλλί, βάζει τον νυφκό και έρχεται. Α, θα φρεσκάρει και εσάς λίγο η κομμότρια. Άντε, να τελειώνουμε και με αυτό. Να σας πω, από όνειρα ξέρετε. Κάτι λίγο. Είδα ένα όνειρο χθες βράδυ που δεν μου άρεσε καθόλου. Τι όνειρο? Ήμασταν εδώ καλή ώρα και χτύπησε το κουδούνι. Άνοιξα και ήταν ένας τύπος που κρατούσε ένα πανέρι με ψάρια. Για τη δεξίωση του γάμου, λέει. Κακό είναι, ε. Όπως το πάρει κανείς. Πάντως λένε ότι τα ψάρια είναι λαχτάρα. Αυτό ξέρω κι εγώ. Ταράχτηκα για να σας πω την αλήθεια. Λέτε να γίνει κάτι κακό? Δεν μου λες τι ψάρια ήταν, για τηγάνι ή για σούπα? Έχει σημασία? Πώς και δεν έχει, παιδί μου. Τι να πω τώρα, ψάρια γενικά είδα εγώ, κάτι μεγάλα. Α, πες να ήταν και φούρνου δηλαδή, ε. Γιατί, τι διαφορά έχει? Αν έχει, λέει, γιατί τώρα εγώ λυμπίστηκα ψαράκι. Έτσι στη λαδόκολα με το λεμονάκι του, το σκορδάκι του. Αμάν ρε Εύα, δεν παίζεσαι πια. Φταίω, αφού μου το θύμισε. Τι είναι ρε, τέλειωσες κιόλας? Να τελειώσω εδώ, κόντεψα να τελειώσω διαπαντός. Ρε ηλίθιε ρε. Ηλίθιε λέμε. Μάνος, εσένα το λέει ρε. Συγγνώμη, να το διευκρινίσουμε, γιατί εδώ έχουμε μαζευτεί πολύ με το ίδιο όνομα. Ρε, εσύ ξέχασες να ανάψεις το θερμοσύφωνο, κόντεψα να πάθω ένα κοπή εκεί μέσα. Όχι, δεν το ξέχασα. Δεν το ξέχασες, επίτηδες δεν το ανάψεις. Ακριβώς, επίτηδες δεν το ανάψα. Γιατί, τι θες να με ξεκάνεις? Για μια ψυχρολουσία πριν το γάμο, δηλαδή. Ένα έτσι δροσερό ντουζάκι να σε τονώσει. Τι δροσερό, ρε. Δεν άνοιγες την βρύση και πέφτανε παγάκια, πούμε. Δεν πειράζει, θα σε κρατήσει και φρέσκο. Παιδιά, είναι ηλίθιο το άτομο. Άστο, ρε, άστο. Θα τα ανάψω εγώ. Αν περιμένεις από τον ηλίθιο. Ηλίθιο, ξελίθιο. Εγώ σκέφτηκα λόγω διαζυγίου και μάλιστα θα σε αφήσει αυτή, όχι εσύ. Θα βγεις και θύμα από πάνω. Όπα, όπα. Ενδιαφέρον μου ακούγεται αυτό. Εντάξει, αχρίαστο να είναι. Δεν έχω όρεξη να ακούω βλακίες τέτοια ώρα. Κάτσε, ρε, περίμενε να ακούσουμε τι θα πει. Αυτός εδώ είναι μανούλας οι λαιμωγές. Άντε, λέγε τότε μέχρι να σας στάθει το νερό. Λέγε, ηλίθιε. Λοιπόν. Εσύ τώρα φεύγεις, πας στην Κρήτη, έτσι. Έτσι. Ωραία. Καλά. Τι θα κάνεις εκείνη μέρα? Τι εννοείς, δεν σε πιάνω. Ρε παιδί μου, οι άνθρωποι εκτός Αθηνών ζουν με άλλους ρυθμούς, πιο χαλάρους. Εκεί πέρα πόσα δικαστήρια να σου κάτσουν τη βδομάδα? Ένα, δύο. Βάλει τίποτα παραπάνω γιατί δεν βγαίνω. Παραπάνω. Κανένα. Τι θα κάνεις λοιπόν όλη μέρα? Θα κάθεσαι σε κάτι πολύ ωραία καφενεία που έχουν εκεί πέρα και θα ξεκυλιάζεσαι στο φαΐ μαζί με τους φίλους σου, τους κριτικούς που είναι και τρομεροί γλατζέντες, μπορώ να σου πω. Έχει και κάτι ρακές εκεί. Μόνο ρακές, τσιγαριστά, κατσικάκια, καθισό. Γαμοπύλαφο, έχεις φάει γαμοπύλαφο? Θα πεθάνεις, Λουκά. Γαμοπύλαφο, το λες γεμίζει το στόμα σου, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα έρθεις και θα κάνεις μια μπάκα και ένα προβούλι τεραστίων διαστάσεων. Και με τις ρακές κάθε μέρα θα είσαι κουρούμπελο. Καλά, ναι. Και έτσι όπως θα έχεις γίνει μπέκρις και σ' άγαμο το κερατό μου, τι να κάνει το κορίτσι, ωραία κομμένα είναι, κάποιος θα στραβωθεί, θα της την πέσει, θα σε απατήσει και θα έχεις γίνει και κερατάς, αλλά θα έχεις το δίκιο με το μέρος σου και το διαζύγιο θα βγει υπέρ σου. Ποιο διαζύγιο, ρε. Έτσι όπως θα έχει γίνει, θα τον παρατήσει από μόνη της. Πολύ καλό. Δεν πάτε καλά που θα καταστρέψω εγώ αυτή την Απολώνια κορμάρα ή αν παρατήσει την Τέζη. Δεν μου λες, Μανώ, τον Αστραχάνη δεν τον παίξω. Γκανιάνι πλασέ. Α, είσαι και ψωνάρα, τι να σε κάνω. Εγώ έφτισα αίμα για να το χτίσω. Και με αυτό θα χωρίσω. Πλασέ, α έζητε την ουσία. Είσαι ηλίθιος. Ναι, μαμά, ναι. Ναι, θα ξεκινήσουμε σε λίγο. Όχι, είναι πολύ καλό παιδί. Επιχειρηματίας. Ο Λουκάς. Ο Λουκάς παντρεύεται και φεύγει. Φεύγει από την Αθήνα, ρε μαμά. Δεν ξέρω, στην Κρήτη μάλλον. Τι? Όχι, δεν μαλώσαμε. Σκέφτομαι να πάω στο γραφείο του Ρούσου. Μια χαρά είμαι. Σήμερα παντρεύεται. Όχι, δεν θα πάω. Αφού έρχομαι εκεί, πώς θα πάω, ρε μαμά? Και στο γάμο και να είμαι εκεί. Γίνεται. Ναι, εντάξει, θα προσέχουμε. Ναι, μην ανησυχείς. Μια χαρά είμαι, σου λέω, δεν καταλαβαίνεις. Ναι, να σου πω. Μην αρχίσει το παιδί στην ανάκριση, εντάξει? Όχι, όχι, άκουσε με. Μαγείρεψε κάτι καλό και στεγνό. Ακούς, στεγνό. Και θα τα πούμε εκεί.
Ναι, βρε μαμά, θα τα πούμε. Θα τα πούμε από κοντά, ναι. Εντάξει, εντάξει. Φιλάκι. Έλα, σε αφήνω τώρα, θέλω να ετοιμαστώ. Ναι, ρε μανούλα, σε λίγο, γεια, γεια. Βάλε τις πιτζάμες σου. Τι είναι αυτό? Δεν βλέπεις? Το ακριβώς επειδή βλέπω σε ρωτάω τι είναι αυτό. Εγώ αποκλείεται να έχω αφήσει τέτοια πιτζάμα εδώ πέρα. Είχες. Απλώς το έχεις ξεχάσει. Βρε Λουκρετία Βουργία, προσχεδιασμένο το έχεις το έγκλημα. Εγώ. Και μου πήρες και πιτζάμα. Τι λες, παιδάκι μου? Δικές σου είναι και τις βρήκα εδώ στο σπίτι. Δικές μου? Ναι. Εγώ μόνο τυφλός θα αγόραζα τέτοιο σχέδιο. Λοιπόν, ας τα σάπια και λέγε τώρα. Θα πάει μακριά η βαλίτσα μου. Έλα, έλα, ντύσου τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνουνε. Ο Λουκάς παντρεύεται μια γυναίκα που συχαίνεται και η Νόρα ραβωνιάζεται κάποιον που δεν αγαπά. Αναγκάζονται να το κάνουν, παιδί μου. Τι θα πει αναγκάζονται, βρε μαμά μου? Δεν φορτώνεσαι κάποιον που δεν θέλεις. Μακάρι εσύ να κάνεις αυτό που θέλεις στη ζωή σου. Αλλά η ζωή δεν τα φέρνει πάντα έτσι. Μεγαλώνοντας Μαριλιάκι μου, κάνουμε συμβιβασμούς που δεν φανταζόμαστε ποτέ ότι θα τα κάνουμε. Εγώ πάντως δεν θα δέσμευα ποτέ τη ζωή μου έτσι. Απλά με κάποιον που δεν. Μακάρι εσύ, καρδούλα μου, να παντρευτείς αυτό που θα αγαπάς. Ναι, συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι το φυσιολογικό. Και μετά να σου βγει Κυριάκος. Άντε, Μαριλιάκι, τα είδαμε και τα φυσιολογικά. Σωστό και αυτό. Γι' αυτό σου λέω. Η ζωή δεν τα φέρνει. Πάντα όπως θέλουμε, δεν είναι πάντα στη ζωή όλα άσπρο και μαύρο. Εν ολίγης δεν ξέρεις ποτέ πότε θα σου βγει μάπα το καρπούζι. Αισιόδοξο ακούγεται. Για να σε δω. Έλα ρε μωρό μου μια ώρα. Έλα να φύγουμε επιτέλους. Έτοιμοι, πάμε. Ναι, έτοιμη είμαι. Θέλω μόνο να περάσουμε από το Μάνο για λίγο. Να πείσω κάτι στο Λουκά. Ό,τι θες, κουκλάρα μου. Σου χαλάγω, χατήρι. Έλα, πάμε. Πάμε, πάμε. Γρήγορα. Έλα, Νόρα, αργήσαμε. Τι γαμπρός, τι κούκλος. Καλά, όχι ότι εγώ κακομύρης πάω πίσω. Ας μη σου διάλεγε ρούχα η Δάφνη, θα σου λέγα εγώ. Ναι, καλά. Η Δάφνη ασχολείται συνέχεια με κάτι πατρών. Εμένα ούτε να με φτύσει. Τι λες, μωρέ βλάκα, στα όπα όπα σε έχει, αδερφούλα μου. Ρε, άκουμε που σου λέω, ρε, ηλίθιε. Ακόμα και το σιδέρωμα μόνο μου το κάνω. Εκείνη είναι συνέχεια με κάτι φορμάκια στο χέρι. Γιατί δεν φόραγες κι εσύ μια γαλάζια φορμίτσα να τη διαφημίσει για την κολεξιόν? Ρε, ας χτύρε από εδώ, βλαμένε. Ρε, γομάρι. Λήθεια σου. Γιατί δεν έχεις ντυθεί ακόμα? Τώρα σε 5 λεπτά θα είμαι έτοιμος. Το τηγάνι ψάχνω. Άι, ντύσου, ρε, τι περιμένεις? Το βρήκα. Ναι, να περιμένεις, δεν πειράζει, να περιμένει και νύφη. Δηλαδή σηκώ, θα τα αλλάξουμε, τα έχουμε νύφη, θα περιμένει τώρα. Τέτοιο κελεπούρι δεν το χάνει, θα περιμένει. Δεν την ξέρεις καθόλου καλά την Τέζη, ηλίθεια. Πολύ φοβάμαι, ούτε κι εσύ. Πώς είμαι? Κούκλα είσαι, φιλενάδα. Κούκλα. Όντως, είσαι πολύ όμορφη. Έχω μεγάλη αγωνία. Θέλω να πάνε όλα όπως το ονειρεύτηκα. Θα πάνε, βρε, μην ανησυχείς. Είδες, οι νύφες όλες την ίδια αγωνία έχουν. Και λογικό είναι, δεν έχεις ακούσει που λένε ότι όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Ξέρεις πώς έχουν μείνει με την ανθοδέσμη στο χέρι τελευταία στιγμή. Μαν, ρε, Εύα, μαν, με την εγκυμοσύνη, όλα τα χειρότερα σκέφτεσαι. Άντε, πάρε τους άλλους, Δάφνη μου, να δούμε τι γίνεται. Αργούνε. Τέλειωνε, ρε, Μάνο, πήγαινε ντύσου. Έλα, Δάφνη μου. Έλα, Νικόλα μου. Εμείς βάλαμε και τον νηφικό. Εμείς περιμένουμε ακόμα τον ηλίθιο να ντυθεί. Τι, ο Λουκάς ακόμη έτσι είναι? Όχι, ο Λουκάς είναι έτοιμος. Το Μάνο κυνηγάμε να ντυθεί. Ω, καλά. Πες του να ντυθεί να τελειώνουμε το άλλο.
Άντε, και μόλις είστε έτοιμοι να μας τηλεφωνήσετε, έτσι. Της βάλαν τον ηφικό, ε. Οχ. Τι γίνεται από εκεί? Ο Μάνος δεν είναι ακόμη έτοιμος. Ναι. Ο Μάνος έχει πάντα ένα θεματάκι με τη συνέπεια. Άντε να ετοιμαστούν. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Γιατί ποιος μπορεί? Εννοώ το, αυτό το... το άγχος, μωρέ, που υπάρχει πριν το γάμο. Που έχουμε όλοι μας. Κάθε ρε Μάνο, τελείωνε. Τι αναισθησία είναι αυτή, οι άλλες είναι έτοιμες. Ξέρε παιδάκι μου, θα ξεραθούν τα λύπη. Λοιπόν, τέρμα οι ευγένειες. Έχω που έχω τον πόνο μου, δεν θα έχω και σένα. Εντάξει, τελείωσα. Έλα, γρο, τελείωνε. Άντε, πήγαινε μέσα. Έλα, έλα, δύο σου. Σε έβγαλες την πίστη. Σύρμα δεν βγαίνει, πρέπει να τα τρίψω τώρα που είναι ζεστά.